Πόσα καφιά μπορεί να βγάλει μέσα σε 24 ώρες, μέσα σε άμα δουλεύει 24 ώρες. Άμα δουλεύει συνέχεια, βγάζει πολύ. Πώ θα έχει 400 καφιά, άμα η βουήσει να κάνει εδώ. Ναι. Αν είχε πρώτα με τα ζώα που το έχει, πόσα. Δεν έκανε την περίμενη εκεί ώρε. Πού να Ξέφανε 4 ώρα το πρωί με το ζώο, 50 καφιά μας έπαιρνε όλη μέρα. Δεν πόδωνε το βόη. 10 ώρα πιάσαμε τώρα, έχουμε κάνει ένα στάμα, πάμε για δεύτερο. Από πότε τα άλλαξε το λιωτρίβι? Το δω. Ναι. Άλλη κάνα δεκαετία που έχω αλλάξει αυτό. 15. Α, 15. Δεύτερο πατέρα. Πόσο παλιό είναι το λιωτρίβι? Είναι από τον πάπο μου, τον προ πάπο μου, τον Νικολό. Ήταν πότε το λιωτρίβι, τι θα γίνει το σπίτι. πολλά χρόνια. Άλλο λιωτρίβι είχε στην περιοχή. Ε? Άλλο λιωτρίβι είχε. Μέχρι πότε δούλευε το λιωτρίβι εκείνο? Εκείνο δεν χρόνια είχε πει. Το λέμε εμείς αυτό θα το παράσουμε. Μετά το 49, το 55. 55 σταμάτησε. Δεν σταμάτησε καθόλου. Ήτανε βουλιαγμένο και το ξανάσια του Σταύρου ο Πατσαρός. Το βρε βουλιαγμένο. Ο πατέρας μου είχε πει εμένα ότι μέλεσε μια χρονιά να φύγει να μετήσει 20.000 οκάδες λάδι. Ο κάνες τότε. 20.000 οκάδες λάδι. Από ξαγιό. Όχι, όλο το σύνολο που είχε βγάλει. Στις πελάτες. Πόσο ήταν το ξάγιο, πάντα ήταν 10%. Από 5 ξεκίνησε ο πατέρας. Θυμάμαι εγώ 5% εκεί. Το πουλίες με πουλίες δουλειές όταν παλιά χρόνια 5%. Μετά το έκανε 10. Αυτός που είχε το λιωτρίβι ήταν επικερδής δουλειά. Δηλαδή αυτός που είχε το λιωτρίβι ήταν η ταξία το λάδι. Το λάδι ήταν η ταξία μεγάλη, μάλαμα το λέγανε. Μάλαμα. Δεν είχε, δεν κοιτάνε νοξέα, μεταξύ κάνανε αμάνι, που ήταν εμπόρια και πέρανε κανεξία. Ένα κρασοπότερο είχαν και το κοιτάζανε. Αυτό ήταν το μέτρο. Ο πατέρας μου έκανε αγοράζεις, από τη δουλειά είχε βγάλει 3-4 χωράφια από το λάδι. Ο Γιώργας στην Μαριγούλα. Αλλά να αποτύξει το καϊδό, να πάει απάνω στη μαγκαλιά. Τα ρέγγες και κούτα του τσιμπά. Το πιεστήριο πάντα ήταν μεταλλικό ή παλιότερα ήταν ξύλινο? Παλιότερα ήταν και το κάτω, ξύλο και το κάτω. Και άραξε σίδερο κάτω και έβαλε και πάνω είναι ξύλο. Έμεινε ξύλο από πάνω. Μόνο μέσα από κλειός αυτός είναι στις δεν υπάρχει πατημένη. Ήταν και το κάτω ξύλο και το άλλαξε. Τώρα πάνω το άλλαξε. Πατάνε μ' άλλαξε τούτο την κουπάνα. Ήταν και τούτο ξύλο. Κάνεις, δεν είναι πολλά από το σίδερο αυτό. Ήταν χειροποίητα όλα. Ναι. Την περασμένη φορά που... Μία ώρα πάει. Εμένα με το Βαγγέλη και έφυγε. Και είχα πάρει τηλέφωνο στη Μαρία ότι δεν θα τις βγάλουμε. Έρχεται και εμείς δεν ξέρει τίποτα, θα τη βγάλουμε δυο μας. Δυο μας. Και λέω τώρα ξανά να ξαναπέρνω μπροστά πίσω και να λέω ότι έλα γιατί τώρα βγάζουμε δυο μας. Ας θα ξαναβγάλουμε τα τείχη. Και βγάλαμε δύο στάματα την μια μέρα και δύο την άλλη. Μπρος. Για να μην πέσει μαζεμένα. Γιατί για το στύψιμο η Μαρικούλα καλά είπαμε. Εγώ... στο τέλος είναι λίγο ζώνη και 3-4 φορές. Για την τελευταία. Τι τελευταία. Είναι πιο δύσκολο, για να μην από εδώ, θα φέρω εδώ, για να σε βιάξω εδώ μετά. Την κολόνα, το στάμα. Ξέρεις, μα τα είχαμε παρατήσει, δεν έχουμε συστηματικό τώρα αυτό. Εκεί πρώτα βράζαμε νερό μέσα. Τώρα έχουμε στο νερό εκεί. Και τώρα έχουμε το μπόιλερ, παίρνουμε. Βάζουμε νερό, πάμε να βάλουμε καζάνια απ' έξω. Και έπαιρνε ζώο. Βάζαμε φωτιά απ' έξω και πήγαινε ο καπνός απ' πάνω και έμεινε απ' πάνω. Αυτό εκεί είναι εικόνα. Ναι. Πολύ χρόνο. Όλα τα δύο παππού. Ποια εικόνα είναι, δεν έχω κοιτάξει, δεν ξέρω. Ποιο Άγιος είναι, δεν ξέρω. Κάποιος Άγιος είναι, δεν καλοφαίνει τώρα. Αυτό στην κατασκευή το βάλανε μάλλον. Ναι, το πηρεκτήσανε εκεί και το βάλανε μέσα. Στην κατασκευή. Και δύο, έχει γύρω και δύο καμάρες μέσα εδώ. Δείτε και πού το βάλαμε αυτό. 300.000 υπάρχουν λεφτά. Πάρε υπογραφές από την πλατεία και την άλλη μέρα ο δρόμος είναι πέρα. Δεν θα το ξεχάσω τι λέει. Για τον Άγιο να έχουμε μαγαζί, λέει, να το έχουμε έτσι, να κουραστεί να κάνω δρόμος κοντά, λέει, επιτρέπεται. Λέω, δίνει τα χωράφια εδώ, μιλώ, θα μπορείς, μου λέει, κάνε κουτά, να δώσεις υπογραφές. Το πεις, θα το πάρω τώρα, λέει, στο μαγαζί. Δεν διαφέρει να λειτουργεί. Ναι. Α, στιγμάνε εκεί.
Ιόκ, λέει, ξέρω. Ναι, ναι, θα... Και έτυχε να χτύψει πολύ ο γιος του. Όχι, ευτυχώς. Έτυχε να είναι το παιδί του, με το τρακτέρ. Και μου λέει, τι κάνει το Γιάννη πόδι. Να ρωτήσω, οι σαντήλες πάνε πάντα με το άνοιγμα προς το αυτό μέρος. Άνοιγμα προς το εδώ τώρα, μετά θα την γυρίσω μέσα όξω. Όταν σε δείτε, θα μάζει στάνω δεύτερη φορά. Τώρα σβαλώ από μια μπάντα. Μετά γύρισμα. Γιατί θα πατήσουν όμως πάνω τα ίδια. Βανί, μπαμπα στρατή. Γι' αυτό το δούλευε κάπως εδώ, δεν ξέρω εσέτε τα παράθυρα. Να μπορείς. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Τον άλλο στην Αθήνα, εμείς Παναγία μου. Θες κι άλλο. Το τι ρακί, δεν μπορεί να καθίσει άνθρωπος, πάει και βουτάει τα ποτήρια. Ρακί, κρασί, μπύρα, ό,τι θα φανταστεί. Πάρε και ένα ρακί. Κάτσε, αυτό είναι πολύ ψημένο. Αυτό. Και θες κι άλλο κουλούρι. Ο Δανάκης θα σε έκανε, μην ξέρεις τον κοινό. Μην ξέρεις, τον κάβα, ούτε την κάβα. Έκαψε το χεράκι του πάνω στη σόμπα. Όχι, έκαψε. Σήμερα. Ναι. Πουλί. Όχι πουλί, αλλά είχε γρήνο. Καλά, όχι. Είπαμε να τον εστίγει πάνω τώρα που έρχονταν η πρόσω και είχε γρήνο. Είναι πολύ λάτος. Ναι. Πρέπει να σκέφτω, είναι πάνω εδώ, είναι τούτο το μέρος, δηλαδή στην γη. Και τα δουλεύω μαζί. Ευλογία. Πολύ ωραίο Γιάννη, είχαμε να φάμε χρόνια. Ντόπιο. Άλλο πράγμα. Δεν ήξερες τι ατρώεις. Άμπα. Άλλο πράγμα τόσο κοντά και άλλο κοντά τα τρώμε. Και είχε μεγάλη επιτυχία, δεν είχε τάγκο εφέτος, Γιάννη. Εφέτος προνάνε από τις μοναδικές χρονιές. Το 49. Εγώ δεν θυμάμαι πάλι. Το 49, Γιάννου. Το 49. Χρονιά που θυμάμαι πατέρας από του Βουέλ, αυτό. Ναι. Αυτά τα έφερε πολλές στο γυαλό και τα έφερε πατέρας. Με το καεί και τον Παπακώστα. Ναι. Πότε υπολογίζεις. Και πώς τα φέρατε πάνω. Αυτά εκεί ήταν 30 άτομα σε τρεις δόσεις. Είναι 750 κιλά το Βουέλ. Και πλάκα άλλο τόσο ακριβώς μου φαίνεται, τόσο χοντρή. Και πώς θα φέρατε από το μονοπάτι απάνω. Με ξύλα και πάλι. Από εδώ και κάτω βούλια σε όλες τις παραγωγές του πατέρα μου. Και με μανογιά. Με ξύλα. Λυθήκανε. Τρεις δόσεις από 30 άτομα τα φέρανε. Αφού τα έβγαλε στον καιρό την κλάση του νόμου λέει είσαι πέφτρο δικά άμα θα κόψεις χάμω το πετό μέσα στην αγορά. Λέει πέφτρο, τι να κάνω, από κόφετα σε έξω. Ναι. Αλληπή κελιώντας. Κελιώντας μέσα στην αγορά, δεν μπορούσα πάλι. Και μετά έφτιαξαν μουλά στο ποταμό. Και του έφερε μέχρι εδώ το κανονικό κάτω. Και από εκεί απάνω βούλιαξε όλες τις παραβολές. Από όποιος το βλέπανε, μεγάλη απόφαση έκανε μαουλά. Δεν τα βάλε τα πόδια, πώς τα φέρεις. Μεγάλη απόφαση. Με τι γύριζε. Είχα το βάλει το παλιό, δεν θα παίξω. Το είδα, ναι. Πώς γύριζε. Πριν το κάνω εγώ, το γύριζε μια γελάδα. Ήταν πιο χαμηλή γούνα εκεί που είναι ένος. Ναι, ναι. Και που ήταν ο μπάλος έξω για όξο και είχε πει έπαινε το ζώο και έβαλε. Ναι. Αγελάδα ή μουλάρι. Όχι, ήταν μουλάρι τώρα τελευταία βάζαμε. Ναι. Δεν ήταν πολύ βαρύ για το μουλάρι. Το πήγαινε, όχι. Δεν ήταν πολύ, αλλά όχι. Έδρωνε. Γιατί ήταν πολλές ώρες. Πολλές ώρες και δεν είχαν ζώα και έβαλε πιο πολλές το δικό μας. Ναι, ναι. Το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα, τι θες να κάνεις, να του βάζεις ένα πιεστήριο ηλεκτρικό. Ένα πιεστήριο μόνο. Τίποτα άλλο, ναι. Το μεροκάματο που πληρώνουν οι εργάτες στη Βίδα ήταν πιο ακριβό από το κανονικό μεροκάματο. Τα ίδια. Θυμάμαι 5 κιλά λάδι τότε που πήγαινε στο εργά. Πατήραν τα χέρια. Δούλευε 12 ώρες. Δούλευε με τι 12 ώρες. Πιο πολύ και 15. Προσεκτικά. Ανάλογα και δουλειά, ανάλογα και χιλιάδες. Ναι, επαρκώ το πουλί. Ανάλογα, τώρα μέχρι 100 καφιά, μέχρι 100 καφιά. Να πάρει 10 κιλά. Γιάννη. Να, βέβαια, για σκέτο τρέχει τώρα. Διαφορά. Χωρίς πήγες στο αυλί.
Ήταν πέρα στη βίδα του την άλλη. Ναι. Και είχαν ένα βόδι ζεμένο. Ναι. Είχε 200-300 καφιά. Πολύ αργάτες. Αυτός τη μάζευε την ελιά, την είχε σωρή, με τα φτιάρια άχνιεζε. Επίδεσε το ζώο, το Μητσόβα τον είχε στάξει τη γυάλι του πατέρα. Ναι, ναι. Αυτός τσάλεσε όλες. Σπόλτος για να μην είχε κατσαρούγια χόντανε μέσα. Αφού πον επίδεσε το βόδι παλιό, κάνει μία έτσι και κόβει το ζεό. Ο Σταύρος πετάχτει όξο τη μηχάνη του πατέρας. Και κάτσε λέει να σε πιάσω τα φυτικότ. Δεν ζήγωνε κανείς κοντά. Βγαίνεσαι κάπου στα ρήμια και χοντρά πίτωρα για νουλ και το ταΐσανε και ξανασυνέησε. Πίνασε. Θα τα μισάμε 12 ώρες και άνεθε νηστικό. Άρα εδώ ήταν. Είχα εγώ να πατέρουμε. Έφερε 200 καφιά ιδίες, άμα την αφέρει του πίδα. Ήταν η σειρά, πού, ήταν οι σειρές και εσμένες. 15 μέρες, 20 μέρες σειρά. Τότε ήταν και με, ήταν, είχε πάντα λάδι, πάντα. Το 49 ήταν πολύ μεγάλη λαδιά. Το 50, μισές το 50 είχε πάλι άλλη μια λαδιά. Ύστερα καθόλου. Έπεσε ο κάψωνας, διψάσαν τα δέντρα. Δηλαδή εγώ στα, στα χρόνια μας για νόλια το 49 ήταν και τώρα. Οι άλλοι ήταν λίγοι, λίγο τα ράτια. Θα τη βάζει και να σπέφτει. Λίγο τα ράτια. Όσο ψηλώνει είναι και πιο δύσκολα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα λιγάκι στραβού. Έτσι λίγα το να βγάλει κάποιο σολάκι και μετά το παίρνουμε το σιάχτο. Έτσι. Πάντα στραβού στην αρχή. Ζωντανό το πράγμα μέσα. Ό,τι πρέπει. Δεν έχεις άλλη. Τι κάνει αυτό. Τι κάνει. Τώρα βάζουμε το κλειδί. Αυτό παίρνει όλο μεγάλο. Αυτό είναι για ξύσιμο και για ξέσφυγη. Το κλειδί είναι αλλιώς, ξέσφυγη, το βάζεις έτσι στίβο. Τώρα θα βάλουμε ετούτο. Μα τη μανουέλα τώρα. Ναι. Πρέπει να το πει. Τώρα κατεβάζομαι. Σφίγγομαι.
Ευλογία. Πόσο πρέπει να κατεβεί κάτω, πιστεύω. Έχει σημάδια. Πάει σε μια άλλη πάλασσα. Ναι. Όχι τώρα, θα το κατεβάσω λίγο ακόμα, θα ναι. Το πίσω το κρεμμύδι και μετά πάει μέχρι εδώ να στηθεί καλά. Ναι, σημαδεμένο το έχει. Ναι, σημαδεύει και με τη μόνο την κύβη του κατέβαλη. Ναι. Ας το βλέπω, άσε που ειδοποιάει, το σφίξιμο τρίζει τα ξύλα, ξέρω εγώ, αφήνα και σφίγγει. Με το πρώτο στάμα έρχεται το Σολωμός. Ναι, για να κοιμάσουμε τον Άρη. Ποια ήταν, γεια σας. Ποια ήταν οι μεζέδες του λιοτριβιού, οι μεζέδες, τα κεράσματα. Τα κεράσματα που είχε γανίτες, ήταν αρακί, μήκο, νοκουμάδες, το πρωινό. Μετά λέει και σκυφλωμή. Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο είχε πολύ στα κάρβονα. Τότε ζούλευε ο Μπακαλιάρο. Φασουλάδα πιο πολύ, βίδε που φέρνουν. Έχει μπακαλιάρο. Αζωνάρ. Ο Κώστας βγάνει σήμερα. Ναι. Στο ιντερβιού. Γιατί τον ξέρεις τον Αζώναρο. Το ξέρω, το ξέρω. Μπακαλιάρος ο Βαστός, ο Δαλιά. Μήνα τραβάει όλο το φαΐ. Και πιο. Αλλά πιο μα λίγο, γιατί γυρίζει το γύρω και ζαλίζεται. Και όσο να είναι τον αποφεύγω, θα βαθύνει. Δεν θα βαθύνει, θα βγει η κανόνη τώρα. Λέω, δεν θέλει πολύ τώρα, άσε να... Θα γίνει λίγο γύρω στο ζαλιστή. Έχω πιει θρία. Τι κάνεις ρε, ευχαριστώ. Καλά, μια χαρά. Μπράβο, μου, νόμως. Συγχαρή, γιατί δεν βλέπω. Θρία λίγα είναι. Εδώ είχαμε το... Για κοίτα στο μπουκαλάκι το έχω, μικρό αγεράκι. Μικρό, αλλά μα γεμάτο. Αυτός ο τρόπος πάντα, αυτός ήταν... Αυτός ο τρόπος που έγινε... Δεν έχει αλλάξει. 200 χρόνια. Αυτό ο ξύλο τώρα που είναι φαγωμένο, πολλά χρόνια. Είπα να τα αλλάξω, να άσε τώρα μπορεί να μην χρειαστεί πια. Μπορώ να βάλω με... Να ανοίγουν τα κεφάλι σου. Αλλά το πάρω πίσω. Πάρε σιγά σιγά. Την πολιτάζα που είναι, εδώ στο δικό μου. Από εκεί δεν είχα. Κατέβηκα στο γεωλόγιο και θα πάρω το ταξί. Ανιέ. Καλά είναι. Το κρασί δεν φέραμε όμως. Πού να το βάλω τώρα. Το κανατάκι, το κανατάκι. Όχι, δεν το έφερα. Και είχα το πετσέτ. Δεν πες μέσα. Δεν φεύγει ο μπαμπάς, δεν φεύγει. Ναι, έφευγε, εγώ.
Είναι σαν ένα μικρό σκυλάκι που έχουμε. Είναι τόσο μικρούλι. Έλα μαζί μου να πάμε έξω να δεις. Έλα μαζί μου. Δεν είμαι εδώ. Ναι, έκανε μια ζουρίστικη και μεταξύ εγώ θέλω λίγο τώρα. Εσύ αυτό δεν θα δίνει για να το πατήσει στο όμορφο. Μετά πάει ασφαλιά ούτε να γύρω και καθόλου. Δεύτερη φορά. Τώρα όσο να είναι καλά γιατί με σάρκο και του πάει ένα φορά που δεν πάτε λίγο. Να πάτε λίγο. Να πάτε λίγο. Σταμάτα. Ναι, καλά είναι. Τώρα θα γυρίσω κλειδί. Ανάποδα. Που λες είχα κάτι μπουρνιές παλαιές, κάτι αυτά να τα στολίσουν, να βγάλουμε αυτά, να τα βάλουμε εδώ που θα αρθείς. Του πατιαρή να πάει το ζώο και τα άλυτρο εκεί. Σιγά άλυτρα να τα κρεμάσουμε εκεί, με τις τελειές, με το άλλο μετάλλου. Ψωμί, ε! Για ψωμί, το έχω αυτό. Βγάλει το, να το δει. Αυτό, ναι. Μύριζες μέσα εδώ την τελευταία, τη βγάζεις αυτό το πράγμα και βγαίνει το γιαμπούλα τελευταία. Και μόλις στο λάθο ξαναβουλώνεις και το κατασταλάζεις. Τα τελευταία που θα μείνει. Τα βάζουμε στο σχέση, δεν το ρίχνουμε στο καλό λαδ, χωριά. Ναι. Γιατί αυτό θα κατασταλάξει, είναι χοντρό. Να κατασταλάξει. Είναι της γλάστρας. Είχα μια παλιά βλαμπερία. Πολύ παλιό. Θα είναι παλιά πολύ. Ε, καινούι. Έλα. Αυτή. Αυτή θα είναι και αυτό πάμε από μένα χρόνια. Σκέψου τι έχει κουμπίσει απάνω. Σαν δίλα. Ναι, τον έμαθε και δεν είχε. Πρόσεχε να γλυστεί. Πρόσεχε. Μαμά γλυστάει το παιδί. Πολύ βρωμιά όμως. Δεν πήρα λάθη. Ευλογία. Ευλογία. Δεν ξέρω. Τα εγγόνια σου θα μάθεις. Κάτι παιδότης με τώρα άλλοι λένε, ξέρω εγώ τι. Κάτω πού δεν μπορείς. Ναι, πες μου να τον γονείς εγώ. Ας τον γονείς εγώ. Πού ήταν το δικαίου σου. Θα το πληρώσουμε πόσο. Τα 110. 10%. Ναι, 10%. Έχεις δίκιο, μέχρι τώρα έχεις κάνει περίπου 36 λεπτά, έχω μετρήσει εγώ. Ζεστό νερό. Με τι είναι αυτό, είναι από κουλική αυτό που βαστάει. Ναι, ναι. Από κουλική. Είναι του πατέρα μου αυτό, δεν τα έλαξε. Πού να τα μετράει. Ναι, ναι, ναι. Φλασκιά, φλασκιά. Από ξέρω ότι όσο κουρασμένος να είναι, έχουμε μαζέψει τώρα μόνοι οι τρεις μας 175 κιλά καρφιά ελιές. Να ρωτήσω, ο Μπότης τι ήτανε. Έχεις εδώ κανένα Μπότη να τον δω. Ήταν πιο μεγάλος από οκά. Αυτό που έχουμε πάνω Μπότης είναι που έχω στολίσει στο... Μπότης είναι από εμάς. Παρακάτω την πέργολα. Ο σοκά έβαζε ο Μπότης. Και παλιά σαν 16 οκάδες. Η παλιά σαν πώς ήτανε. Σαν μπορνιά. Σαν μπορνιά ήταν αυτή. 16 οκάδες έβαζε. Αυτό που έχω με το χέρι πάνω. Ναι. Αυτή είναι η οκά, η πώς είναι το πάνω στο τέταρτο από κάτω. Είχαμε και την οκά, δεν είχε μάχη, δεν είχε τελευταία. Τι έγινε, δεν ξέρω, χάστηκε. Τι ξέρω, πες, πας, τους πας την τελευταία. Είχα τα ναι, γυρίζω μέσα όλο. Το άνοιγμα προς τα μέσα. Ναι, δεύτερο, μια έτσι, μια αλλιώς, για να τα πιούμε. Πολλά
τώρα πως είναι μπροστά, γυρίζω. Για να φαστούν οι σωσόδρομοι. Κάτω στο σκυλάκι. Καλώς ήταν. Είδες το σκυλάκι. Πώς το τόβλετε. Τώρα πήγες στη μαμά του. Τώρα πήγες στη μαμά του σκυλάκι. Γιατί όλα έκανε έτσι, γιατί θέλω να το ψηφίσω. Δώσ' την περδουλειό αυτό να πάει. Σκουρίζει και τρώει. Αυτό, ο μπαμπάς να πάει. Και ο μπαμπάς να πάει, όταν τον γυράξω και ο μπαμπάς. Μπράβο. Ο Γιώταν πολλά πάει στον μπαμπά. Έλα. Κοίτα, σου λέει για να θέλω εγώ, θέλω να πάει. Μου πέτει την πονομιά στη γυριά του. Τη μαμά του μοιάζει με τον γιο του. Εγώ πας νομίζω ότι φέρνει στο παππού σου. Στο σταμάτη. Το πώς σταμάτη. Το Μιχάλη. Το Μιχάλη, ναι. Καλώς είναι ακόμα. Καλά. Δεν είχαν ποτέ τα παλιά λιοτρίβια, ας πούμε, δύο πιεστήρια. Όχι. Πάντα ένα, για να δουλεύαν, ας πούμε. Όχι ένα. Αν και μου έλεγε, το χασομέρι γινόταν στο Βόλι. Το Βόλι που είναι χασομέρι. Το Βόλι. Ναι. Δεν έχει ένα σαντλιάς. Δεν είναι προλάβει το μάστορα να είσαι ένα σαντλιάς. Δεν είχε πράγμα. Ναι. Δεν είχε χαμούρ που λέμε για να κάνει δουλειά. Δηλαδή στο λιοτρίβι παλιά δουλεύαν κανονικά 4 άτομα. 4 άτομα. 3 εργάτες και ένας το αφεντικό. Τα παλιά είχε 7 βίδες. Τα παλιά πέρα χωριό, κορακέο και εκεί. 7 βίδες, ε. 7 βίδες. Από τις 7 δεν είναι καμιά γλώσσα. Ναι, το πρίγμα. Το πρίγμα είναι εκεί. Παλιά μαρίνα είχε μια, μέσα στα νερά. Αν έχεις δοκιμάσει ποτέ να το στύψεις και τρίτη φορά. Όχι. Αυτό και δεύτερο το στύπουμε, έχουμε κάνει δοκιμή λίγα πράγματα βγάλει. Λίγα πράγματα, ε. Το λάδι βγαίνει γρήγορα. Έχει βγει το περισσότερο από την πρώτη φορά. Έχει βγει με την πρώτη φορά. Αμέσως, δηλαδή δεν έχετε καθόλου πίεση. Σωστό. Στη γούρνα και είσαι εκεί. Αποπλεισμένο εκεί και έχει πόσο λάργα. Δεν έχετε πίεση. Βγαίνει αμέσως. Άκου πάμε τώρα για να... Θα πέντε καλύτερα. Για την πίτα λέγανε πρώτα. Πάρα πολύ ωραία. Για τις πίτες πρώτα σπέρανε και είχα για φωτιά, κατάλαβες. Ναι, ναι. Μεταξύ βγαίνανε πίτες, τώρα δεν μπορώ να τους βγάλω πίτες. Τότε ήταν οι πίτες ανοιχτές και βγαίνανε πίτες. Τώρα δεν μπορώ να τους βγάλω, μη σύγχρονο χάμω και ό,τι βγει. Βγαίνανε πίτες, δεν νοιάζανε. Τα ρήμια τι τα χρησιμοποιούσατε, τι τα κάνατε. Τα πέραν όλα για φωτιά. Για φωτιά. Τα είχαν και σκότες. Τα κοσκινίζανε και τα είζανε και τσαγγελάδες που κάζαν το κουκούτσι. Με πίτορα μαζί. Ο λεφάκι κάζαν αυτά. Πολύ. Μου είχε πίσω εδώ, πολλές φορές τα έπαιρνε και τα κουσκίνει. Για βαλές. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα. Τα ρήμια μπορούσε να τα πάρει όλα ο άνθρωπος τα δικά του. Ναι, όλα. Δεκά, τα έπαιρνε όλα. Το τελευταίο έμενα πάνω όμως. Το τελευταίο δεν καθόταν το σωστά. Έπαιρνε το άλλο όμως παλιό. Ναι, έπαιρνε. Το άλλο πάνω. Ναι, ναι. Παλιό. Αν έπαιρνε το τελευταίο, έμενε το τελευταίο. Πότα έβγαζε ιδέα στο ταφιδικό. Ναι. Για να δώσει αντίληψη απλά να μην πιούν λάδια. Και μετά έβγαζε άλλο. Και έμενα πάνω το στάμα, έπαιρνε το παλιό, άφηνε παλιό. Μιχάλη, πιο πίσω. Από εδώ αγοράκι μου σε ένα δάμα. Τώρα θα πατηθεί ή δεν φέρω καθόλου το στάμα. Όπως πάει. Γιατί τώρα κοίτα τι θα κάνει. Τακ, τακ, τακ τώρα θα κάνει. Μοιάζει να είναι φαγάς. Τρώει, τρώει. Τρώει. Τρώει, αλλά κοίτα. Πρόσεχε. Εδώ θα κάνω. Το χεράκι που θα στην τσετούλα το σκουπίσουμε. Θα σχωρέσει τη ψυχούλα του πατηζής ο γιατρός. Ναι. Του Λούι το σχωρεμένο η κόρη του και ακόμη είναι οδοντογλυφίδα. Ξέρετε πώς έτρωγε. Ανέστηκε το κορίτσι αυτό. Και το έλεγε η Μαρίκα στο μητέρα της, το έλεγε στο γιατρό. Λέει αυτό να χαίρεσαι, να τρώει και να μην παχαίνει. Βέβαια. Βάτε στην τσιπούρα σου και όταν ξαναπιάσεις, σκουπίζεις τα πάνω. Κοίτα τι κάνει, κοίτα αυτό τι κάνει. Τι κάνει, τάκ, τάκ. Πραγματικά τώρα είναι... Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Καλά.
φυλάκι. Όχι, όχι, θα κοιμάσαι. Θα έχει πάει τώρα εκεί που είναι το βαλτουράκι. Και κοιμάται. Πάει. Μαζί, 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 όχι μόνο σου. Μαζί. Ναι, 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 ναι. Τέσσερα άτομα θα πάμε, ένας εκεί και δυο εδώ και ο ταχυδικό. Τώρα με δυο άτομα γίνεται δουλειά, δυο κι εγώ. Άμα είναι δυο, θα κάθονται συνέχεια, όχι. Έχουμε καιρό να πρέπει να κάνουμε το τσιγάρο, να... Στο στύψου έπιανε ένα πάντα ή και δυο. Ένα στην αρχή, δυο τέλος. Ναι. Στο θέρμισμα δύο άμα βαρύνει. Ναι. Ακόμα μπορεί να πάει μόνο στις 5-6. Μετά τελευταία άλλες τρεις ή δυο μαζί. Δεν θα μια μιζέ τώρα. Το βρήκα μέσω κατώ που έσκαβα και καθάρισα χάμω κάτι κόμματα αυτά. Και έπληξε το φτιάρα. Μα τι διάλογο λέω είναι. Τι σμύρνη σμύρνη. Κοιτάξτε το πράγμα. Εδώ απάνω. Αυτή η γραμμή όταν το καθαρίσαμε ήταν χρυσή. Πάπως έχει κρύβει το ξέρω. Αυτό ήταν επί τουρκοκρατία. Δεν ξέρω τι μαχαίρι ήταν. Άλλο πράγμα. Και έχει κάτι γράμματα εκεί πέρα. Απέρα περνάνε και εσύ να το δει. Δεν φαίνεται. Για να το δω. Άλλο πράγμα. Για να το δει. Κάτι λέει απάνω αλλά πρέπει να το προσέξει. Δεν καλό βλέπει. Δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι παλαιό. Αυτό από εκεί. Έχει σύρμα μέσα και κοίταξε εκεί. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Να το ψήσω. Πού? Εκείνη τα κουνίτσα, σύρμα. Να δεις τώρα. Είναι. Μέσα στο κατσέρβαρο. Βάλει να πάρει καμαρί τα χέρια μέσα. Εδώ που ξεθερμίζεις. Πόση θερμοκρασία περίπου μπορείς να δέχεται το χέρι. Καλά, να δέχεται το χέρι. Να δέχεται. Όχι πολύ είναι να βράσει. Χλιαρό, χλιαρό πρέπει να είναι. Όχι να είναι καίει. Να δέχεται το χέρι. Να δέχεται το χέρι. Βάζαλε ο πατέρας, έβαζε το χέρι μέσα. Να δέχεται καλά το χέρι μέσα. Όχι να μην ζωματιέται. Να δέχεται το χέρι καλά. Όχι καυτό. Μυστήριος. Αγώνα είχαμε το σταύρο. Ναι, καλά είναι το λάθος. Να καίει πάλι αυτός. Κακός να καίει. Κακός να καίει. Φινούτανε πως να βγάλει πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα τι που μείναμε. Πάμε να σκεφτάμε την κούνια. Πάγινε στο ίδιο ήταν, ε. Αλλά... Πώς είναι τώρα που μπορεί να αναγγίσεις. Και θα φύγω μπας τα πόδια μας σε πάρτε. Όχι, δεν θέλω. Α, εδώ σου το δείτε. Εκεί να κάνει νάνια. Θες να κάνει νάνια εδώ. Δεν είναι βρώμικα. Τώρα είναι το ζόρι, ε. Ε, τώρα αρχινάει. Ζόρι, μα είναι τα πράγματα. Πού θα στείλουμε δυο μας, δεν είναι τα σωστή.
Και εσένα θα τραβήξω. Να στείλω. Δύο-τρεις τελευταία, καμιά, δύο ακόμα και δύο-τρεις. Ποιος καθηγητής ήταν εκεί, αμήν. Μας πρέπει να μιλάμε. Εκεί, εκεί, εκεί. Πού να κοιμηθούμε. Εκεί. Ας τη Μαρικούλα λίγο. Μπράβο Μαρικούλα. Ναι. Τώρα είναι το πιο ζόρι. Αλλά αν τους έξω δεν βγάζει λάδι. Αυτό είναι. Το λάδι έχει βγει. Έχει βγει το λάδι. Αλλά να. Μία σταγόνα κάθε 5 λεπτά. Το λάδι που βγάζει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι για την ιδέα του πελάτη. Και για τα... Ναι. Εντάξει. Άντε, γεια στα χέρια σας. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.